A la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Φόρτο ράφτη! Κοίτα που σε έφερα και κοίτα τι μέρα μας έχει κάνει, έτσι. Θέλω να βάλω μαγιά και να βουτήξω. Αχ, εδώ αυτό το σημείο. Θέλω να σου πω ότι είναι η παραλία που κάναμε τα πρώτα μας μπάνια. Με έφερνε εδώ η μαμά μου, όπως σου είπα, 3 μήνες το καλοκαίρι, κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στη θάλασσα. Να, τους έρχεται και ο μπαμπάς. Κάθε πρωί περπατάει. Ναι, αμέ, φώναξε τον Άρθη. Δεν τρέπεται. Έλα! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Σου είπα ότι μπορεί να το συναντήσουμε, αφού περπατάει συνέχεια κάθε πρωί. Ναι, αλλά τώρα το τάει. Καλά εσείς! Κούκλος ο Μαύσκορπα. Τι έχει πάρει από εσάς, πιστεύετε? Ότι είναι καλό παιδί μου. Α, ωραίο, ωραίο. Είστε περήφανος δηλαδή. Πάρα πολύ περήφανος. Άστα να τα κλάψει κι εσύ. Άστα για τα δύο κορίτσια. Σε έφερα εδώ γιατί πριν λίγα χρόνια, μην πω πολλά, πριν λίγα χρόνια είχα βγάλει μία φωτογραφία την οποία την είχα στείλει στο διαγωνισμό που είχα πάει τότε στα Star Ελλάς. Εδώ ακριβώς έτσι, είχα ποζάρει. Πού είχες πάει και στα Star Ελλάς? Ναι, είχα πάει και στα Star Ελλάς και είχαμε βγάλει και ωραία φωτογραφία και έφτασα μέχρι τη δωδεκάδα και κόπηκα εκεί που ήταν οι ερωτήσεις. Πριν κάνω τις ερωτήσεις, επιλέξανε τις κοπέλες, αλλά έμεινα εκεί. Από αυτή την απόρριψη έγινε κάτι καλύτερο ακόμα. Ναι, γιατί μετά από 3 χρόνια κέρδισες και τον τίτλο, ναι, της Playmate. Μετά βγήκα στα Playmate. Όταν βγήκες από τα Καλλιστεία, ναι, ως νικήτρια πια, δεν σου λέγαν κάποιοι, ξέρεις, πρέπει να κάνεις πλαστική στο στήθος? Καλά, αυτό με το στήθος πάντα μου το λέγανε ότι έπρεπε να κάνω πλαστική. Γενικά στο χώρο, επειδή είχαν συνηθίσει τη βάσω με αυτό το σωματότυπο, δούλευα αρκετά και στο εξωτερικό. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι που μου λέγανε τώρα θα κάνεις τηλεόραση, είναι δυνατόν, πρέπει να αλλάξεις εικόνα, πρέπει να βάλεις στήθος. Παρόλο που αναδείχθηκες Playmate, έκανες την καριέρα που κάνει μια Star Ελλάς. Δηλαδή, αισθησιακές φωτογραφίες δεν θυμάμαι να κάνεις ποτέ. Έχω κάνει, όχι πολλές όμως, γιατί σου είπα, δεν με είχαν συνδυάσει με αυτό το κομμάτι. Ότι πήγα σε ένα διαγωνισμό που αντιπροσώπευε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν το χρησιμοποίησα και εγώ μετά έτσι. Και δεν με συνδυάσανε και ποτέ με αυτό το τίτλο της Playmate. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που έχεις πάρει για δουλειά στο modeling τότε, τα καλά χρόνια? Έχω πάρει και 5.000 ευρώ. Wow. Ναι. Παίρναμε καλά λεφτά τότε, αλλά όσο καλά τα παίρναμε, τόσο καλά τα διώχναμε κιόλας. Φεύγανε. Έχεις κάνει κομπόδεμα από το modeling? Έκανα γιατί ήταν ο μπαμπάς μου. Άμα δεν ήταν ο μπαμπάς μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Βέβαια, εντάξει, όχι με αυτά τα λεφτά συντηρούμε και τώρα, εννοείται έχω τη δουλειά μου. Πόσο φαίνονται τα νέα κορίτσια, τα νέα μοντέλα που βλέπουμε να βγαίνουν και από reality, όπως το GNTM? Κοίτα, μου φαίνονται πάρα πολύ φιλόδοξα, θέλουν τόσο πολύ να πετύχουν και είναι και πιο ενημερωμένες, πιο εξοικειωμένες γενικά με όλο αυτό που σημαίνει showbiz. Εγώ δηλαδή 18 χρονών που ξεκίνησα, ό,τι μου λέγανε έκανα. Τώρα αυτά τα βλέπεις, κοίτα, έχουν μια γλώσσα από εδώ μέχρι εκεί. Με τον σύζυγό σου τον Γιάννη, είστε 8 χρόνια μαζί και πολύ ερωτευμένοι. Τι είναι αυτό που σου λείπει από την παλιά σου ζωή με τον Γιάννη πριν γίνεις μανούλα? Ο χρόνος που περνούσαμε μεταξύ μας, γιατί όταν δεν υπάρχουν τα παιδιά, μπορείς εύκολα να τον πάρεις, να πας μια βόλτα. Τώρα πρέπει όλα να τα προγραμματίσεις. Προσπαθούμε να μιλήσουμε, να πούμε το τι θα γίνει αύριο, είτε να κανονίσουμε κάτι. Μαμά, μπαμπά, μαμά, μπαμπά. Πρέπει περιμένετε λίγο να μιλήσουμε. Δεν μας αφήνουν ούτε να μιλήσουμε. Έχεις και ένα κανάλι στο YouTube. Και έχω και το 5 Minute Mom. Που σκίζει, σαρώνει. Δίνω έτσι μικρά τυψάκια καθημερινά, 5 λεπτά για τις μαμάδες. Γιατί μόνο τόσο χρόνο έχεις? Ειλικρινά, δεν το πίστευα. Λέω ρε παιδιά, αλήθεια. Και μετά κάθεσαι σκεφτόμουν. Γιατί ρε Βασίλη, πόση ώρα κάνεις? Ειλικρινά, 5 λεπτά είναι ο χρόνος της μαμάς.